Λιμπερόπουλος Νίκος και Λιμπερόπουλος Δημήτρης είναι οι 11 που παρατάσσουν οι κύριοι Κούβαλης και Κατσούλας. Στον πάγκο για τη Δόξα Μεγαλόπολη βρίσκονται οι Τζιανής, Πέπα, Κοσκολός, Ρούτσης, Πέπα, Οργκέστ, Μοσχίδης και Αλεξανδρής. Γεμάτες κατάμεσες για την ακρίβεια οι κερκίδες του Δημοτικού Γηπέδου Μεγαλόπολης από φιλάθλους και των δύο ομάδων, ανάμεσά τους και περίπου 70-80 φίλαθλοι που έχουν ταξιδέψει από την Πύλο αλλά και από άλλες πόλεις της Μεσσηνίας. Η σέντρα μες στην περιοχή για τον Διακουμή στα δεξιά. Μια σέντρα σούτ εκεί, ο Δημητρέλης θα διώξει. Σέντρα σούτ ήταν από τον Κυριαζόπουλο. Ο Λιμπερόπουλος θα βρει εξαιρετική κάθετη τον Δρόσο, όμως ο Μίτζιρας θα διαβάσει την μπάλα. Ξεφούσκωνε. Ακριβώς, για να δούμε τον Γραμματικόπουλο και τον Μικελάτο στα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή το γύρισμά του, ο Τσάτσος εκεί, η μπάλα θα φύγει out. Ο Τσάτσος είναι εκτέλεση του φάουλ, με φάλτσα, στο δεύτερο δοκάρι μια κεφαλιά εκεί. Ο Στρέμπας θα κόψει, ο Γραμματικόπουλος όμως... Πολύ ωραία θα συνδυαστεί ο Λιμπερόπουλος με τον Κασαρόβο, το κράβημα. Και έχουμε το φάουλ για την ομάδα της παλιά του Αθανασιάδη για το Στρέμπα. Θα γυρίσει ο Στρέμπας κάτω την παλιά για τον Λιμπερόπουλο, η ευκαιρία. Τεράστια στιγμή για την Δόξα Μεγαλόπολης. Και το πλάγιο out για την για τον τζικλητήρα Πύλου. Ο Μικελάτος. Πολύ ωραία προσπάθεια και το σου του Μικελάτου με το εξωτερικό φάλτσο. Ο Δημητρέλης όμως, για να δούμε τι μπορεί να αποφέρει αυτό το φάουλ από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η φιλοξενούμενη ομάδα. Εκτελεί ο Κοντζάη, περνάει από όλους και τελικά έχουμε κόρνερ, η κεφαλιά εκεί, ο Αντώνακας έβαλε το κεφάλι του. Ο Ανταλίσα εκτελέσει το πλάγιο. Ψάχνει να βρει εκεί κάποιο σφύριγμα και τελικά έχουμε το τελικό σφύριγμα από τον κύριο Παπαγεωργίου. 0-0 λοιπόν. Δόξα Μεγαλόπολης και Τσικλητήρας Πύλου.